Δρυμύτατη επίθεση δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη μη έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού από την ελληνική αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκοφαντική, όπως αναφέρεται, σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού. Ο κύριος Τσίπρας, 24 ώρες μετά τη σύλληψη του δολοφόνου Χριστόδουλου Ξηρού, αρνείται ακόμα να συγχαρεί την ελληνική αστυνομία για τη μεγάλη της επιτυχία. Μήπως γιατί μάρτυρες υπεράσπισής του στην δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν 4 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ή μήπως γιατί στο επίσημο καταστατικό του προβλέπεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτείται από αγωνιστές και αγωνίστριες από τον επαναστατικό και ελευθεριακό χώρο. Τώρα, από χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται δρυμύτατη επίθεση από την κυβέρνηση για το γεγονός ότι 48 πλέον ώρες μετά τη σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού δεν έχει βγάλει, όπως αναφέρει και η κυρία Σπυράκη χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της, ούτε μία ανακοίνωση για το θέμα. Τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα? Εντάξει, το ότι συνελήφθη ο Ξηρός είναι μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά αυτή είναι η δουλειά της. Δεν νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να παίρνουν θέση όταν η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Και όπως την κάνει τη δουλειά της για χίλια δυο άλλα ζητήματα ή όταν συλλαμβάνει κακοποιούς, δεν νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα ανακοινώνουν ή βγάζουν ανακοινώσεις επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας, αν θέλετε. Απλά η κυρία Σπυράκη έχει κάνει σαφή αναφορά ότι κάποιοι που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σύριξαν Ξηρό στην διαδικασία της δίκης, καθώς και ότι αρκετά μέρη αναφέρει ανήκουν στον ελευθεριακό και αντιεξουσιαστικό χώρο την ανακοίνωσή της. Εντάξει, κυρία Σπυράκη, θα ακολουθήσει πιστά την γραμμή της κυρίας Βούλτεψη. Θα προσπαθήσει όλο αυτό τον καιρό να μας πείσει ότι το μαύρο είναι άσπρο. Θα προσπαθήσει να πείσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το απόλυτο κακό, ότι ευθύνεται ακόμη και για τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν στη χώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο ο ελληνικός λαός ξεπερνάει αυτό το λαϊκισμό και αυτή την ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης και αν και κατά πόσο μπορεί να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν όλους μας, εκεί που εμείς καταθέτουμε προτάσεις, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και από την πλευρά τη δικιά τους παραμένει μια αοριστολογία και είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μας επιφυλάσσουν είναι ένα νέο μνημόνιο.